Προχωράμε να και φτάνουμε στο παιχνίδι της Λάρισας. Τι κάνατε σήμερα ουσιαστικά, στα Κώστας Χαλβατσιώτης μαζί μας. Καλησπέρα. Να ρωτήσω διπλό. Για να επιβεβαιώσουμε μία είδηση, αν όντως ο κύριος Κούγιας μπήκε στα αποδυτήρια και έταξε πριν 30.000 ευρώ, είναι δημοσίευμα τωρινό. Και... βγήκε προς τα έξω. Ναι, ήδη δημοσιεύτηκε. Ξέρουμε στο διαδίκτυο. Το ερώτημα είναι, υπάρχει πριν έξτρα, γιατί ήταν με τις χαρές του. Υπάρχει, είχε πει ότι αν πετύχουμε 4 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, θα δώσει κάποιο πρίμιο. Ωραία. Και να πω ότι ο Βαγγέλης ήταν από τους πρωταγωνιστές, γιατί έπαιξε και σαν απομηχανίστη σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα δούμε τις φάσεις λοιπόν. Μια ιστορική νίκη πράγματι για την ΑΕΛ μετά από 28 χρόνια από του Παναθηναϊκού στην Αθήνα. Παρόν ο Μίμης Δωμάζος, όπως παρούσες ήταν οικογένειες, αλλά και ο Άγγελος Φιλιππίδης, πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ. Σε ένα Ολυμπιακό στάδιο όμως το οποίο δεν είχε πολύ κόσμο, ένα μήνυμα από τις δύο ομάδες στο χαιρετισμό και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του άτυχου Χαράλα Μπουμπλιόνια που είχε πεθάνει πριν από 33 χρόνια στο Αλκαζάρ. Πολύ νωρίς στα 34 δευτερόλεπτα το σουτ του Ράντομιρ Μιλοσάβλεβιτς μετά την πάσα του Άρντα ανοίγει το σκορ, ψυχρολουσία. Δείτε ξανά, περνάει την μπάλα στο πάρισμα με το στήθος με το αριστερό ο Σέρβος και λέει τον Διούδη 0-1 και βάζει τα δύσκολα στον Παναθηναϊκό από πολύ νωρίς. Ένα πολύ όμορφο γκολ για την ΑΕΛ απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό και από μια ακόμη οπτική γωνία. Αυτό το γκολ το οποίο ήταν ένα λάθος φυσικά της άμυνας. Εδώ η πρώτη προσπάθεια να διασπάσει τη διπλή άμυνα, τη διπλή ζώνη στην άμυνα της ΑΕΛ ο Παναθηναϊκός ήταν μια φάση που υποδείχθηκε ως offside, ένα σούτ από τον Μπουζούκη. Στο 20 λεπτό πέρασε out, στο 24 λεπτό Χατζηγιοβάνης τη σέντρα από κοντά, ο Καπετζής είναι ο Μόρας που αποκρούει ένα σούτ του Μιλοσάβλεβιτς και πάλι στο 33 λεπτό, στο 35 θα γυρίσει ο Κουρμπέλης, εδώ παίρνει την κεφαλιά ο Δόνης, βάζει ο Καπετζής την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Σιδηρόπουλος θα κάνει χρήση VAR. Αυτό ζητάει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δείτε ξανά, θα γίνει η σέντρα στο πρώτο δοκάρι, γυριστή κεφαλιά του Κουρμπέλη. Σηκώνεται ο Δόνης με τα χέρια και τα δύο Κρίστινσον. Θα δούμε τα replay και τι έδωσε το VAR και πώς αποφάσισε τελικά ο κύριος Σιδηρόπουλος να ακυρώσει αυτό το γκολ του Καπετζή στο 35ο λεπτό. Θα μας τα εξηγήσει λίγο αργότερα και ο κύριος Βαρούχας. Ξανά αυτή η καθοριστική για τον Παναθηναϊκό στιγμή. Βέβαια ο Κρίστινσον έκανε μια δήλωση αργότερα και είπε ότι ήταν φάουλ, ήταν η θέση του τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Στο 41ο λεπτό ο Ζαχίντ θα κάνει ατομική ενέργεια και θα πλασάρει δίπλα στο κάθετο δοκάρι. Και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων σε μια κόντρα επίθεση, γιατί η ΑΕΛ έπαιζε με αυτόν τον τρόπο, αμυνόταν και όποτε της δινόταν ευκαιρία έβγαινε μπροστά, αλλά ο Αποστολάκης θα σταματήσει τον Ντάουντα. Στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζει ο Παναθηναϊκός, στο πρώτο λεπτό κιόλας με σουτ του Μπουζούκη να διώχνει ο Κρίστινσον σε κόρνερ. Στο 53ο λεπτό η μπάλα θα φτάσει στον Ζαχίντ, ο οποίος θα κινηθεί, θα εκτελέσει απλά για θέση πάλι ο Κρίστινσον, θα του πει όχι. Στο 55ο λεπτό τώρα η κίνηση από το Δόνι, η πάσα στον Καπετζή και το σουτ από τον Ζαχίντ κοντράρει πάλι σε αμυντικό. Και στο 57ο λεπτό η μπάλα το Κρίστισον θα φτάσει στον Ουάρντα. Αυτός θα αδειάσει και τον Αποστολάκη. Το αρχικό λάθος ήταν όμως του Χατζη Θεοδωρίδη που έχασε τον Αιγύπτιο, ο οποίος θα πλασάρει υποδειγματικά και θα γράψει στο 0-2 ένα γκολ καθοριστικό. Η αντίδραση του κυρίου Δόνη, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Δείτε πώς περνάει η μπάλα. Φεύγει από τον Χατζη Θεοδωρίδη και μετά αποφεύγει και τον Αποστολάκη για να τελειώσει με αυτό το δεύτερο γκολ 0-2. Ο Δόνης βάζει τον μπέκ και αλλάζει το σύστημα σε 4-3-3 και ο Ζαχίτς στο 62ο λεπτό με αυτό το σουτ μετά από ένα λάθος ουσιαστικά κράτησε την μπάλα. Ο Νορβηγός εκτέλεσε και αυτή είναι η αντίδραση του Γιώργου Δόνη για την οποία θα μιλήσει λίγο αργότερα σε έντευξη τύπου. Προς την κερκίδα, προς την κερκίδα, Κωνσταντή. Ναι, γιατί τον αποδοκίμαζαν για τη χρησιμοποίηση δεκάδα και τον είχε βγάλει ήδη και είχε περάσει τον μπέκ, αλλά είχε ακούσει τα εξαμάξεις και αντέδρασε. Εδώ έχουμε ένα σούτ από τον Ζαχίτ στο 61ο λεπτό. Στο 71ο η μπαλιά του Αποστολάκη, οι κόντρες, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ξανά με ένα σούτ του Κουρμπέλη στο 78ο λεπτό. Στο 83ο λεπτό τώρα δείτε τη σέντρα από το Χατζηγιοβάνι. Ο Ζαχίντ έχει αρχίσει και κουράζεται και δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως αμυνόταν η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με σέντρες από τα πλάγια. Άλλη μία ο Χατζηγιοβάνης out και στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων φάουλ του Χατζηγιοβάνη, κεφαλιά είναι του Διούδη. Στη φάση αυτή θα μας τα πει και ο κύριος Βαρούχας λίγο αργότερα. Υπάρχει μία επαφή
Και έγινε χρήση του VAR από τον κύριο Σιδρόπουλο. Εδώ είναι η επαφή. Με τον πρωταγωνιστή εδώ. Θα μας τα πει και ο Βαγγέλης βεβαίως. Εδώ διακόπτει ο Σιδηρόπουλος για να κάνει χρήση VAR και αργότερα σφυρίζει το τέλος του αγώνα, η νίκη 1-2 για την ΕΛ. Μετά από 28 χρόνια, ήταν 19 Οκτωβρίου του 1991 η τελευταία νίκη της ΕΛ. Ήταν μόλις η δεύτερη στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στην Αθήνα. Και πάλι στο Ολυμπιακό Σταδίο ήταν τότε. Ναι, και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μετράει 3 ήττες στο γήπεδό του και μία ισοπαλία, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα. Για τον Παναθηναϊκό τώρα το ρεπορτάζ. Υπάρχει γκρίνια, ωστόσο δεν υπάρχει άμεσα θέμα για το Δόνι. Υπάρχει ανοιχτή και η θέση η αντικατάσταση του κ. Νταμπίζα, που είναι παρελθόν. Πάντως, επειδή έρχονται κρίσιμα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν και στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή μετά τις κρίσεις που δέχτηκε ο κύριος Δόνης, ακόμα και συνέντευξη τύπου για τις οποίες αντέδρασε και θα παρακολουθήσουμε. Είχε και μια έκρηξη προσωπική πια σήμερα. Ναι, έγιναν κρίσεις στη συνέντευξη τύπου πολύ έντονες και γι' αυτό αντέδρασε και στη συνέντευξη τύπου. Οπότε Κώστα, ευχαριστούμε και να πάμε αμέσως στο ρεπορτάζ για να παρακολουθήσουμε και αυτό που μόλις είπες.